από την συνότητα του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του NSTV, της διαδικτυακής τηλεόρασης της Νέας Μύρνης. Εδώ στην εκπομπή πρώτο σκόρερ, ο Ανδρέας Λεκάκης είναι στο μικρόφωνο και έχω παρέα μου τον υπεύθυνο των Ακαδημιών Μπάσκετ του Πανιωνίου, τον κύριο Νίκο Κοψιά, και τον προπονητή της ανδρικής ομάδας αλλά και της ομάδας παιδών, τον κύριο Γιώργο Μπιτζάνη. Και είναι μεγάλη μου χαρά που σας έχω εδώ αυτό το απόγευμα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χαρά μας να είμαστε εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε, που βρήκατε χρόνο μέσα σε αυτή την περίοδο που έχει πολλά και διάφορα, για να τα πούμε έτσι λίγο και για την λειτουργία των Ακαδημιών Μπάσκετ του Πανιωνίου και για την ανδρική ομάδα και γενικότερα για όλα τα θέματα που αφορούν την ομάδα μπάσκετ. Ξέρω ότι είναι και μια περίεργη περίοδος με την ομάδα παιδών να είναι σε πλήρη αγωνιστική δράση μετά από τόσο πολύ καιρό απραξίας, με τον σχεδιασμό της ανδρικής ομάδας να έχει ήδη ξεκινήσει. Με τους έφηβους, αν δεν κάνω λάθος, να παίρνουν τη σκυτάλη σιγά σιγά ή όχι, δεν θα γίνει. Όχι, με τους έφηβους τελικά δεν θα. Δεν θα γίνει το πρωτάθλημα τελικά. Α. Δεν θα συμμετάσχουμε σαν Πανιώνιος. Πάντως είμαστε σε μια διαδικασία σχεδιασμού της επόμενης χρονιάς. Γενικά είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία, γιατί ενώ παραδοσιακά αυτή την περίοδο θα έπρεπε να είμαστε τουλάχιστον μόνο στο σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά, καλούμαστε να συνδυάσουμε σχεδιασμό με αγωνιστική δράση. Mm-hmm. Και μάλιστα αγωνιστική δράση χωρίς πρώτερη προετοιμασία. Δηλαδή τα παιδιά όντως περάσαν από μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Για 6-7 μήνες ήταν πλήρως ανενεργοί και ξαφνικά καλούνται να παίζουν οι παιδες τουλάχιστον 2 αγώνες την εβδομάδα. Πράγμα το οποίο είναι, αν μη τι άλλο, αρκετά δύσκολο. Δύσκολο και πρωτόγνωρο. Τους καταπονεί πολύ. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να σχεδιάζουμε και την επόμενη χρονιά. Αλλά βρισκόμαστε για να λύνουμε τα προβλήματα και όχι μόνο να τα καταγράφουμε, οπότε προσπαθούμε να βρούμε λύση και να λειτουργήσουμε παρά τις πρωτόγνωρες αυτές τις συνθήκες. Είναι από αυτές τις ιδιαιτερότητες που έχουν φέρει αυτές τις συνθήκες όλο αυτό το διάστημα που μας ταλαιπωρεί όλο το θέμα με τον κορονοϊό. Και μιας και μιλήσαμε για τους παιδες, θα επανέλθουμε βέβαια στην πορεία, και είναι σε ένα πρωτάθλημα κουτσουρεμένο και ειδικών συνθήκων. Πάρα πολύ λίγες ομάδες έχουν δηλώσει συμμετοχή. Μια από αυτές είναι και ο Πανιώνιος. Έτσι, είναι fast track το πρωτάθλημα. Πολύ περίεργο. Έτσι, ουσιαστικά πρέπει να φορμαριστείς μέσα σε. Αν θυμάμαι καλά, εμείς είχαμε 10 μέρες προετοιμασίας μέχρι να παίξουμε το πρώτο επόμενο μάτι. Το πρώτο επίσημο. Δεν είναι δυνατόν σε 10 μέρες καλά-καλά ούτε τι να δείξει την επίθεση, να δείξει την άμυνα. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι έτσι, με συνοπτικές διαδικασίες και έχοντας και πολλά παιδιά στο ρόστερ, μπορέσαμε έτσι να βάλουμε μια κατεύθυνση στο τι θέλουμε να κάνουμε στο γήπεδο. Τα 3 από τα αποτελέσματα ήταν άκρως ενθαρρυντικά. Αποκορύφωμα έτσι το τελευταίο μάτς με τον Ολυμπιακό, στο οποίο κερδίσαμε εκτός έδρας ένα πόντο. Είμαστε αισιόδοξοι πολύ για τη συνέχεια. Ξέρουμε ότι ουσιαστικά μας περιμένουν 5 μάτς, 5 τελική. Πρέπει να κάνουμε νίκες όλα, ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε να περάσουμε στην τελική φάση. Mm-hmm. Είναι απότερος στόχος. Κύριε Κοψιά, εσείς έχετε αναλάβει επικεφαλής των Ακαδημιών Μπάσκετ του Πανιωνίου. Για να ξεκινήσουμε έτσι, μιλήστε μας λίγο για το δικό σας ρόλο, αλλά και για τη σχέση σας με τον Σύλλογο γενικότερα. Προσωπικά ήμουν προπονητής στις Ακαδημίες του Πανιωνίου για 10 περίπου χρόνια και ο στόχος μου είναι να επαναφέρω την εικόνα σε αυτό που είχαμε συνηθίσει πριν κάποια χρόνια. Τον τρόπο λειτουργίας, τον όγκο, τις διαδικασίες, τις καταστάσεις, τις αρχές τις οποίες έχουμε βιώσει σαν Ακαδημία του Πανιωνίου. Χωρίς να επενυχθώ οτιδήποτε σε σχέση με τους συναδέλφους μου οι οποίοι λειτουργήσαν στο μεσοδιάστημα, θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο για να επανέλθουμε στο υψηλότερο επίπεδο, γιατί οι Ακαδημίες του Πανιωνίου φημίζονταν ότι ήταν πρότυπο σε πανελλήνιο επίπεδο. Και ότι αναδείκνυαν πάντα παίχτες που πρωταγωνιστούσαν. Σαφέστατα, το λέω συνέχεια, επειδή είχα, λόγω του γιου μου, ο οποίος αγωνίζεται σε εθνικές κατηγορίες, είχα τη χαρά τα τελευταία χρόνια να δω πολλά παιχνίδια. Και αυτό που έβλεπα και με εντυπωσίασε ήταν ότι στους περισσότερους αντιπάλους που είχε να αντιμετωπίσει έβλεπα γνωστές φάτσες, γνωστά παιδιά. Παλιούς παίκτες Πανιωνίου. Παλιούς παίκτες Πανιωνίου. Πανιωνάκια που έλεγα συνέχεια. Οπότε κάποια στιγμή τους μετρήσαμε κιόλας και βρήκαμε ότι σε εθνικό επίπεδο
Από Α1 δηλαδή μέχρι Γ Εθνική είναι πάνω από 70 παιδιά τα οποία έχουν περάσει από τις ακαδημίες του Πανιωνίου και που παίχτες και αγωνίζονται και αυτή τη στιγμή. Παίχτες που, και που για πολλούς και διάφορους λόγους δεν ενίσχυσαν τελικά την αντρική ομάδα του Πανιωνίου, δεν είχαν σταδιοδρομία μέσα στο. Κανένας τελικά δεν έπαιξε στην αντρική ομάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πονάει όλους τους Πανιώνιους. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό. Δεν είναι τις παρούσεις, δεν υπάρχει λόγος να το δούμε αυτή τη στιγμή, αλλά μπορούμε από την άλλη άποψη να δούμε και το ποτήρι μισογεμάτο. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή η Β' Εθνική, στην οποία βρεθήκαμε, θα μπορούσε να, ήταν, να υποστηρίξει ευκολότερα ένα τέτοιο project με παιδιά των Ακαδημιών, τα οποία θα ενισχύουν την αντρική ομάδα ή θα μπαίνουν σε μια διαδικασία, ώστε τα επόμενα χρόνια να αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών που θα συμμετέχουν στην αντρική ομάδα. Δεν υπενήσουμε ότι η ομάδα πρέπει να μείνει στη Β' Εθνική. Ο στόχος μας είναι, εν όψη και του Αρτάκης, μέσα στην επόμενη τριετία να έχουμε φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αλλά θα πρέπει οτιδήποτε πρόκειται να γίνει με σωστό τρόπο και φτιάχνοντας μία βάση, γιατί καλώς ή κακώς, πέφτοντας από την Α1 στη Β' Εθνική, δεν υπήρχε ομάδα, δεν υπήρχε καμία βάση και όλα στείνονται από την αρχή. Απλώς παρουσιάζεται μια καλή ευκαιρία και για επανεκκίνηση και για να στηριχθούν τα νέα παιδιά τώρα με τη Ακριβώς. συμμετοχή σε αυτή την κατηγορία. Κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Έχουμε την ευκαιρία τώρα να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία. Ακριβώς. Αυτή τη δυνατότητα. Κώστα, εσείς στην οικογένεια του Πανιωνίου τον περασμένο Οκτώβρη για να αναλάβετε την ανδρική ομάδα. Δυστυχώς τα πράγματα ήρθαν έτσι ώστε δεν καταφέρατε να δουλέψετε, ουσιαστικά να παρουσιάσετε μάλλον τη δουλειά σας με την ομάδα, αφού τα πρωταθλήματα διακόπηκαν. Ήταν μια κακή συγκυρία τελικά αυτή για τον Πανιώνιο ή σας έδωσε σας περισσότερο χρόνο για ένα καλύτερο σχεδιασμό? Κοιτάξτε, ουσιαστικά εγώ, όπως το είπατε, ήρθα, πρόλαβα να κάνω με την ομάδα τρεις προπονήσεις και ένα επίσημο μάτς. Ήρθα σε μια δύσκολη συγκυρία για την ομάδα, προερχόταν από τρία άσχημα αποτελέσματα. Και βαριές ήττες κιόλας, με μεγάλη διαφορά. Είχε δύο όψεις, αν θέλετε, το νόμισμα. Η μία όψη ήταν ότι στο παιχνίδι που παίξαμε στην Κρήτη παρουσιάσαμε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Τα παιδιά παλέψαν πάρα πολύ και ήμασταν μια ανάσα που να κερδίσουμε, κάτι το οποίο δεν περίμενε κανείς. Εκεί πέρα λίγο νιώσαμε ότι όταν μας ανακοινώθηκε ότι σταματάει το πρωτάθλημα επαόριστο, νιώσαμε ότι ενώ είχαμε μπει σε ένα διαφορετικό δρόμο, και τα παιδιά δηλαδή κυρίως, όχι δεν πήρε αυτό λόγο, θεωρήσαμε ότι ουσιαστικά μας φεύγει η ευκαιρία από τα χέρια μας για να δείξουμε ένα άλλο πρόσωπο. Δυστυχώς όμως έτσι η συγκυρία ήρθε ώστε να μην μπορούμε να επανέλθουμε στα γήπεδα. Πλέον τώρα καλούμαστε να φτιάξουμε την ομάδα από την αρχή. Είναι αυτό που είπε και ο κύριος Κοψιάς. Με τελείως διαφορετικούς όρους, τελείως διαφορετικές συνθήκες. Όχι μια ομάδα να τη φτιάξουμε ξαφνικά το Σεπτέμβριο. Πρέπει να γίνει αυτό. Ήδη έχουμε ξεκινήσει εδώ και 20 μέρες. Προσπαθούμε να φέρουμε κάποια νέα παιδιά, να τα δοκιμάσουμε, να δούμε τι μπορούν να κάνουν. Έχουμε 3-4 φορές την εβδομάδα προπόνηση. Έχουμε βολοδοσκοπήσει κάποια παιδιά. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα μπορούμε λίγο να κινηθούμε λίγο πιο στοχευμένα και να επιλέξουμε τα παιδιά που θέλουμε για να στελεχώσουν την ομάδα. Εσείς είστε ένας προπονητής που έχετε μεγάλη εμπειρία, έχετε περάσει από τους πάγκους αρκετών ελληνικών ομάδων, αλλά έχετε μεγάλες εμπειρίες και από το εξωτερικό. Ναι. Στο Κατάρ 3 χρόνια και όλα στη Σλοβακία. 7-8 χρόνια, έχω ξεχάσει και εγώ πόσο είναι. Ήμουν 3 χρόνια στο Κατάρ με τον coach Φραγκία, με τον οποίο πέρα από σχέσεις συνεργασίας έχουμε και σχέσεις οικογενειακές πλέον, ο οποίος πέρασε τον Πανιώνιο, όπως θα θυμάστε. Ήμουν ένα χρόνο στη Σλοβακία, 2 χρόνια στην Κύπρο. Ένα χρόνο στην Ουκρανία, στην Ελλάδα. Εντάξει, έχω κάνει έναν κύκλο. Θεωρώ ότι είναι τιμή μεγάλη που είμαι σε ένα ιστορικό σωματείο όπως ο Πανιώνιος. Όποια κατηγορία και να είναι, είναι ο Πανιώνιος, κατά τα ψέματα. Είναι μεγάλη ευθύνη και μεγάλη τιμή. Θεωρώ ότι με σκληρή δουλειά και χαμηλούς τόνους η ομάδα μπορεί να επανέλθει εκεί πέρα που της αξίζει. Απλά πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, χωρίς βιασύνη. Και τώρα που είναι έτσι μια περίοδος δύσκολη και για τα παιδιά που έρχονται δοκιμάζονται, γιατί ουσιαστικά είναι πάρα πολύ καιρό μακριά από τα γήπεδα, πρέπει να κάνουμε τις σωστές κινήσεις και να βάλουμε τις σωστές βάσεις, έτσι ώστε να, ό,τι κίνηση γίνει να είναι σωστές, στοχευμένη, για να μπορέσουμε να παρουσιαστούμε όσο γίνεται πιο ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα.
Η εμπειρία σας τόσα χρόνια γνωρίζοντας όλους αυτούς τους διαφορετικούς μπασκετικούς πολιτισμούς σας έχει δώσει εφόδια για τη μετέπειτα προπονητική σας πορεία. Μακάρι να είχαμε χρόνο να λέγαμε ιστορίες. Ακριβώς, ναι, ναι. Σωστό. Πολλές ιστορίες, δηλαδή σε μια άλλη εκπομπή θα είναι ωραία έτσι, ναι, ναι. Να πούμε ωραία. Θα ξαναέρθετε. Σίγουρα, όταν ταξιδεύεις, γνωρίζεις καινούργια πράγματα. Βλέπεις τα πράγματα από ένα διαφορετικό πόστο, από μια διαφορετική σκοπιά. Δεν είναι εύκολο, ειδικά άμα έχεις οικογένεια, να φεύγεις συνέχεια ή να σε ακολουθούν ή να μην σε ακολουθούν. Είσαι έτοιμος για όλα. Είσαι σε μη ασφαλές περιβάλλον, να το πω έτσι, γιατί καλώς κακώς όταν είσαι σπίτι στην Ελλάδα, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Όταν είσαι έξω, πρέπει να παλέψεις και διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική νοοτροπία, ενδεχομένως και διαφορετικό θρήσκευμα. Οπότε δεν είναι εύκολο να σε αποδεχτούν. Mm-hmm. Είναι ακόμα πιο δύσκολο όταν δεν μιλάς τη γλώσσα. Αλλά θεωρώ ότι εντάξει, 7-8 χρόνια ο κύκλος που έκανα μου έδωσε αρκετά εφόδια και πλέον βλέπω τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Mm-hmm. Είχαμε και πρόσφατα μια συνέντευξη τύπου που δώσατε και εκεί μιλήσατε και για την επιστροφή της ομάδας στη φιλοσοφία της ανάδειξης νεαρών παικτών, αφού αυτό που αναφέραμε και προηγουμένως. Με το στόχο να γίνουν αυτοί οι νεαροί παίκτες πρωταγωνιστές αύριο στις επαγγελματικές ομάδες, αλλά και να στελεχώσουν και την ανδρική ομάδα του Πανιωνίου. Θέλετε να μας το αναπτύξετε λίγο παραπάνω αυτό, κάτι που δεν είπαμε στο ξεκίνημα? Θα έλεγα ότι η αρχή είναι το μπάσκετ, τα βασικά του μπάσκετ. Μαγική συνταγή δεν υπάρχει. Ουσιαστικά μπορούμε να κινηθούμε με βάση διαβάζοντας λίγο τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά. Τα παιδιά, όπως είπαμε κιόλας την προηγούμενη φορά, έχουν το θέμα ότι δεν ασχολούνται πια πολύ με το μπάσκετ. Για αυτό το λόγο ένας βασικός στόχος μας είναι πώς θα αυξήσουμε τον όγκο της προπόνησης. Σε κάποιο βαθμό οι νεαροί αθλητές είναι και μπερδεμένοι, γιατί έχουν διαφορετικές συνιστώσεις και μαζεύεται πολλή πληροφορία μέσα στο κεφάλι τους, η οποία πληροφορία πολλές φορές τους κάνει να χάσουν το δρόμο τους, ενώ τα πράγματα συνήθως είναι πιο απλά. Αυτό που έχουν να κάνουν είναι να δουλέψουν. Οπότε ο στόχος μας είναι να τους δώσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο θα έχουν όλες τις δυνατότητες να εξελιχθούν μπασκετικά, κοιτώντας τα βασικά του μπάσκετ, αφήνοντας ίσως μακριά κάποια πράγματα τα οποία είναι καλά να τα πουλήσεις μαρκετίστικα, αλλά επί της ουσίας αμφιβόλου αποτελέσματος. Δηλαδή. Για παράδειγμα, πολύ προχωρημένα συστήματα αγωνιστικά. Σε αυτό το επίπεδο αυτό που θέλουμε να βγάλουμε είναι αθλητές, οπότε θα γυρίσουμε στα βασικά και για αυτό το λόγο μιλήσαμε για πιεστικές άμυνες, τρέξιμο. Αυτό ήθελα να πω, αναφέρατε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία όμως. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε το βασικό μπάσκετ. Mm-hmm. Γιατί έτσι θα δημιουργηθούν σιγά σιγά οι παίκτες. Βέβαια, όπως μπορείτε να φανταστείτε, μιλάμε για μια μακροχρόνια διαδικασία. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται σε ένα μήνα, ακριβώς, ούτε καν σε μια σεζόν. Στόχος πρώτος θα είναι να μπουν οι αρχές, να μπει ο τρόπος λειτουργίας και χτίζοντας πάνω σε αυτό να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα στο μέσο και απότερο μέλλον. Υπάρχει, κατά γνώμη σας, μεγάλο πρόβλημα στην ανάδειξη νεαρών παικτών γενικότερα στο ελληνικό μπάσκετ? Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας που να ασχολείται με το μπάσκετ που να λέει το αντίθετο. Σε όλες τις βαθμίδες, όποιον και να ρωτήσεις, αυτό θα πει. Και υπάρχουν άπειρα παραδείγματα που το πιστοποιούν κιόλας. Το ζήτημα είναι κατά πόσο θα έχουμε την δυνατότητα να το αντιμετωπίσουμε. Και νομίζω ότι σαν Πανιώνιος έχουμε την υποχρέωση να το αντιμετωπίσουμε, γιατί ακούγοντας το όνομα Πανιώνιος κάποιος, αυτό που του έρχεται στο μυαλό είναι παίκτες. Παίκτες, προπονητές. Επίσης, μην αμελούμε και αυτό. Το μπάσκετ είναι ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Δεν είναι μόνο το θέμα των παικτών, είναι και των προπονητών, των παραγόντων, των διαιτητών, των δημοσιογράφων. Και ο Πανιώνιος πάντα πρωταγωνιστούσε σε όλους τους τομείς. Δηλαδή υπάρχουν
πάρα πολύ καλοί επαγγελματίες που έχουν κάποιο background, ας το πούμε έτσι, με κάποια σύνδεση με τον Πανιόνιο. Mm-hmm. Και θα πρέπει να στελεχωθούν όλοι οι τομείς από ανθρώπους που αγαπάνε το άθλημα. Πάμε λίγο πάλι στην ομάδα παιδών, η οποία πρωταγωνιστεί τις τελευταίες ημέρες στην επικαιρότητα την μπασκετική του Πανιωνίου. Αναλάβατε προπονητής παράλληλα με την ανδρική ομάδα και στην ομάδα παιδών, όπως είπαμε προηγουμένως. Πόσο δύσκολη ήταν η επιστροφή των παιδιών στις προπονήσεις και στη συνέχεια στους αγώνες μετά από τόσους μήνες απραξίας? Πώς επέστρεψαν τα παιδιά, πώς παρουσιάστηκαν? Θεωρώ ότι ήταν αρκετά δύσκολη στην αρχή. Καταρχήν ο πρώτος και κύριος φόβος όλων μας και των παιδιών ήταν ο τραυματισμός. Έτσι, όταν έχεις μια αποχή μηνών, ένας φιλολογικός αθλητής για να κάνει προετοιμασία θέλει περίπου, λέμε, ξέρω εγώ, τα βιβλία λέμε 6-7 εβδομάδες. Τώρα αν προσπαθείς σε 10 μέρες με καινούριο προπονητή να μπορέσεις να βάλεις μια φιλοσοφία, να δείξεις κάποια πράγματα και να πας και για το αποτέλεσμα και να βοηθήσεις και τα παιδιά να τους δώσεις ένα άλλο όραμα, εκτός από τη βελτίωσή τους τεχνικά και τακτικά, να μπορέσει να τα ετοιμάσει και για την πρώτη ομάδα, νομίζω σε 10 μέρες όλα αυτά δεν γίνονται. Έτσι. Ναι, οπότε, πολύ δύσκολο. Αναγκαστικά προσπαθείς έτσι να βάλεις κάποιες προτεραιότητες, να πας βήμα-βήμα. Αυτό που είμαι πολύ χαρούμενος έτσι, και αυτό το πιστώνω στα παιδιά, είναι ότι παρόλη αυτή την αγωνιστική απραξία και την καινούργια φιλοσοφία με τον καινούργιο προπονητή, θεωρώ ότι τα παιδιά έχουν ανταπεξέλθει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα, είναι περισσότερο είναι η εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα στο γήπεδο. Mm-hmm. Το ίδιο θα έλεγα, δηλαδή, αν έχουμε χάσει ένα παιχνίδι. Θεωρώ ότι η ομάδα σε όλους τους τομείς μέχρι στιγμής τα πάει πολύ καλά. Τις πρώτες 10 μέρες έτσι δώσαμε μεγάλη έμφαση όσον αφορά στο κομμάτι της άμυνας. Προσπαθήσαμε έτσι με το roster που έχουμε, το οποίο δεν είναι. Τα παιδιά δεν έχουμε κάποιο παιδί που να είναι δίμετρο, δηλαδή είμαστε περίπου πάνω κάτω λίγο ισοϊψής. Προσπαθήσαμε να βρούμε μια νότα έτσι περισσότερο στην άμυνα. Να παλεύουμε κάθε μπάλα, 40 λεπτά. Να χρησιμοποιούμε όλο το roster, δηλαδή να μην παίζουμε, ξέρω, με 5 παίχτες, να παίζουμε με 12. Το roster έχει 17, οπότε κάθε φορά έχουμε ένα μονοκέφαλο σε εισαγωγικά. Έτσι, ποια παιδιά θα μείνουν εκτός. Ναι. Δεν είναι και το καλύτερο. Είναι ο Πανιώνιος και όσο να είναι πρέπει να έχεις αυτή την επιλογή. Και νομίζω μέχρι στιγμής τα πάμε καλά, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι έχουμε επικεντρωθεί, δηλαδή, στην άμυνα. Και από εκεί και πέρα στην επίθεση προσπαθούμε έτσι να δώσουμε μια γρήγορη νότα, να παίζουμε λίγο γρήγορα, να βάζουμε κάποια εύκολα καλάθια με βάση τις συνθήκες του κάθε αντιπάλου. Είναι αυτό που είπατε, ότι εκτός και από τους πολλούς μήνες απραξίας, τα παιδιά είχαν να κάνουν και με ένα καινούργιο προπονητή. Είχαν συνηθίσει να δουλεύουν με άλλον προπονητή τόσο καιρό. Όμως, κατά γνώμη σας, προσαρμόστηκαν γρήγορα στη δική σας φιλοσοφία. Θεωρώ πως ναι. Δεν το λέω για να περιαυτολογήσω. Φαίνεται ότι τα παιδιά έχουν καταλάβει ακριβώς τι συζητάμε και έχουν ανταπεξέλθει στο μέγιστο βαθμό μέχρι στιγμής. Για εσάς πώς είναι να κοουτσάρετε παιδική ομάδα μετά από αρκετό καιρό? Έχω ξεχάσει, δηλαδή, αυτό είπα και στην συνέντευξη. Δεν θυμάμαι, πρέπει να είναι πάνω από 15 χρόνια. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ξέρεις, είναι ωραίο καμιά φορά να μιλάς στα νέα παιδιά, να προσπαθείς να δείχνεις τα βασικά. Είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση από το να έχεις να ασχοληθείς με επαγγελματίες. Βέβαια, πιστέψτε μου ότι πολλές φορές φτάνεις στην αντρική ομάδα. Φτάνεις με ανθρώπους οι οποίοι περνάνε τον Ατλαντικό να έρθουν να παίξουν εδώ πέρα για το όνειρο, αν θέλεις, για να κάνουν καριέρα στην Ευρώπη, γιατί στην Αμερική δεν μπορεί η χώρα να απορροφήσει όλα αυτά τα παιδιά που παίζουν κάθε χρόνο μπάσκετ. Είναι σημαντικό να μπορείς να δείχνεις στα παιδιά έτσι μια διαφορετική προσέγγιση, να δείχνεις ένα διαφορετικό όραμα, το πώς πρέπει να είναι το μπάσκετ. Να μην κοιτάς μόνο το αποτέλεσμα. Καλός ή κακός ο Πανιώνιος θέλει το αποτέλεσμα, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά πρέπει να σκεφτούμε λίγο και το αύριο. Δηλαδή, καμιά φορά μπορεί να χάσει ένα αποτέλεσμα, αλλά να κερδίσεις δύο παιδιά τα οποία μπορούν να σου βγουν μετά από ένα-δύο χρόνια και να στελεχώσουν την πρώτη σου ομάδα. Mm-hmm. Ίσως τελικά αυτό πρέπει να είναι το, πέρα από το αποτέλεσμα, έτσι, ο τελικός στόχος, αν θέλουμε. Είναι αρκετά ενδιαφέρον. Επίσης, έχετε αναφέρει ότι στην ομάδα παιδών θέλετε τα παιδιά να δουλεύουν στα πρότυπα λειτουργίας μιας ανδρικής ομάδας ή της ανδρικής ομάδας του Πανιωνίου. Πώς ανταποκρίνονται ως προς αυτό μέχρι στιγμής? Ήταν η πρώτη κουβέντα που τους είπα όταν γνωριστήκαμε. Ήθελα, δηλαδή, να τους ευχηθήσω την προσοχή και να τους δώσω να καταλάβουν ότι θα τους αντιμετωπίσω σαν επαγγελματίες. Mm-hmm. Μπορεί να είναι σκληρό να ακούγεται λίγο περίεργα η λέξη, αλλά
έτσι πρέπει να είναι, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα στη EuroLeague παιχτών οι οποίοι 16-17 χρόνια παίζουν πεντάδα. Και εμείς φτάνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα και λέμε ένα παιδί 18-19 ετών το οποίο έχει τελειώσει το εφηβικό να το θεωρούμε. Ακόμα ταλέντο, ναι. Πότε θα παίξει αυτό το παιδί? Το παιδί αυτό δεν μπορείς να το βάζεις να παίξει στην αντρική ομάδα, παράδειγμα σε ένα επίπεδο β' εθνικής, όταν γίνει 20 χρόνια να παίζει 5 λεπτά. Όταν το μάτς είναι στους 20 πόντους. Δεν θα μάθει το παιδί έτσι. Μπορεί να χάσει το παιχνίδι, μπορεί να είναι σκληρό για έναν προπονητή, αλλά το παιδί πρέπει να το βάλεις κατευθείαν στη φωτιά να παίξει. Δεν θα ψηθεί, που λέμε εντός εισαγωγικών. Ναι. Θα σου πω το εξής: το μάτς που παίξαμε στην Κρήτη, στο τρίτο τέταρτο δεκάλεπτο, το οποίο περάσαμε μπροστά, παίζαμε με δύο έφηβους. Και μείναμε στο τέλος με αυτούς. Όχι για να κάνω λόγο, γιατί τα παιδιά αξίζουν να παίξουν. Και το πιστεύω αυτό. Και θα προσπαθήσω στο μέση χρονιά, συνδυάζοντας έτσι το παιδικό, την κουβέντα με το παιδικό και με το αντρικό, όποια παιδιά επιλέξουμε να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα, να είναι εκεί καταρχήν γιατί το αξίζουν, όχι γιατί πρέπει να τους βάλουμε, πρώτον αυτό, και δεύτερον, αν μπορούν να παίξουν, γιατί όχι να μην παίξουν. Δεν αξίζουν να παίξουν. Και να πάρουν πολύτιμες εμπειρίες. Μόνο ο σύλλογος θα κερδίσει αυτό. Μόνο ο σύλλογος. Στο τέλος της ημέρας. Ο σύλλογος και οι ίδιοι παίχτες, βέβαια. Ναι, ναι, όλοι προσωπούμε το σύλλογο. Δηλαδή, σήμερα είμαστε αυροδεκτές. Στο τέλος είναι ο σύλλογος. Εννοείται και τα παιδιά, βέβαια. Κύριε Κουψιά, στην συνέντευξη τύπου αναφερθήκατε και στις ώρες των προπονήσεων, στις ώρες που πρέπει να δουλεύουν τα παιδιά. Είπατε χαρακτηριστικά ότι με μία ώρα προπόνηση πολλές φορές μπορεί να μην έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά περισσότερες ώρες προπόνησης προϋποθέτει να υπάρχουν και οι χώροι και να είναι ένα πρόγραμμα σωστά οργανωμένο. Τώρα, όπως ξέρουμε, έχει ένα μεγάλο γηπεδικό πρόβλημα ο Πανιώνιος με την κατεδάφιση και του Αρτάκης. Βέβαια, στις εγκαταστάσεις του Βαρίκας γίνονται όλες οι προσπάθειες για να χωρέσει όλος ο όγκος των ακαδημιών, αλλά το γηπεδικό πρόβλημα αυτό πώς επηρεάζει την λειτουργία μέχρι στιγμής και αρκούν οι εγκαταστάσεις του Βαρίκας για να χωρέσει αυτός όλος ο όγκος των ακαδημιών και με τις επιθυμητές ώρες προπόνησης? Θα σας πω ότι απλά και με το Αρτάκης στη θέση του πάλι υπήρχε πρόβλημα. Οπότε φανταζόμαστε. Το γηπεδικό είναι ένα έντονο πρόβλημα, το οποίο έγινε απλώς ακόμα μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή. Ένα αιώνιο πρόβλημα. Γιατί έχουμε τις πρώτες ομάδες μπάσκετ ανδρών, μπάσκετ γυναικών, την οποία θα δημιουργήσουμε και πάλι, καθότι ο Πανιώνιος δεν μπορεί να μην έχει γυναικεία ομάδα μπάσκετ. Είναι και το βόλεϊ το οποίο αγωνίζεται, οπότε καταλαβαίνετε την πίεση. Το καλό βέβαια από την άλλη πλευρά, γιατί δεν είμαστε για να γκρινιάζουμε, είμαστε για να βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα, είναι ότι προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατό χώρο και κάθε δυνατότητα που μας παρέχεται. Οπότε εκμεταλλευόμαστε τα γήπεδα του γειτονικού σχολείου της ΛΑΝΣ, και σαν μπάσκετ κυρίως τα ανοιχτά. Ο Στίβος, ο οποίος είναι δίπλα στο γήπεδο, είναι και αυτός ένα σημαντικό κομμάτι για την εκείμναση των παιδιών, δηλαδή συνδυάζουμε το μπάσκετ με χρόνο που αφιερώνουμε στο Στίβο, γιατί, όπως είπατε, μία ώρα μπάσκετ δεν αρκεί, αλλά δυστυχώς για αυτά τα παιδιά πολλές φορές αυτή μία ώρα δεν είναι μόνο μία ώρα μπάσκετ, είναι και μία ώρα εκείμνασης συνολικά. Γενικότερα, δεν είναι ότι παίζουν μία ώρα μπάσκετ και μετά τρέχουν, κάνουν ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή και σε αυτό το κομμάτι της εκγύμνασης. Μιας και αναφερθήκατε για την γυναική ομάδα μπάσκετ, που είναι μια ομάδα που έχει προσφέρει επιτυχίες στον Πανιώνιο, έχει κερδίσει και ένα πρωτάθλημα Ελλάδος. Έχουμε κάτι νεότερο όσον αφορά την ομάδα αυτή? Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είμαστε στα σκαριά της δημιουργίας μιας ομάδας. Δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε στη διαδικασία δημιουργίας ομάδας. Το λέω γιατί ήταν μια ομάδα η οποία δεν μπόρεσε ένα σύνολο που δεν μπόρεσε να κατεβάσει ομάδα ουσιαστικά φέτος, και αυτό ήταν πολύ λυπηρό. Συναχώρησε πολύ τους φίλους του Πανιωνίου με όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. Αλλά να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα δημιουργηθεί πάλι ένα σύνολο. Έτσι. Όχι, σαφέστατα είμαστε στη διαδικασία δημιουργίας ομάδας η οποία θα συμμετάσχει. Ωραία. Την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Τώρα αναφέρατε και πριν ότι εκτός από αθλητές, στόχος είναι και η ανάδειξη προπονητών μέσα από το όλο σύστημα και το project στον Πανιώνιο. Μιλήστε μας λίγο και για τους προπονητές που αναδεικνύονται, που έρχονται, αλλά και για τους ανθρώπους, γιατί ξέρουμε ότι θα είναι και κάποιοι σημαντικοί άνθρωποι δίπλα σας σε όλο αυτό το project των ακαδημιών. Ουσιαστικά, άμα ανατρέξετε και
λίγο στον μπασκετικό χώρο και δείτε μεγάλα ονόματα της προπονητικής, έχουν με κάποιο τρόπο σύνδεση με τις ακαδημίες του Πανιόνιου. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν σύνδεση. Και για την ακρίβεια, κοιτώντας φωτογραφίες παλαιών παιδικών και εφηβικών, θα δούμε μεγάλα ονόματα που κυριαρχούν στον χώρο και τις ημέρες, και την ημέρα, τις ημέρες μας. Οπότε, αυτό που ακολουθούμε σαν μοντέλο στην κατεύθυνση αυτή είναι ένα μοντέλο πυραμίδας, θα έλεγα, στο οποίο οι πιο έμπειροι προπονητές βοηθάνε τους νεαρότερους που έρχονται και μας δίνουν βέβαια τη φρεσκάδα τους και το κέφι τους για την επόμενη μέρα του Πανιωνίου. Είναι πάρα πολύ βασικό να υπάρχει η ψυχολογική σύνδεση και η συναισθηματική σύνδεση ανάμεσα στους προπονητές και στο σύλλογο. Και βέβαια, για να λέμε και την αλήθεια, υπάρχουν και κάποιες ηλικιακές ομάδες, για παράδειγμα στα juniors, τα οποία δεν μπορεί ένα παιδάκι να το πλησιάσει με τον ίδιο τρόπο ένας μεγάλος ηλικίας προπονητής. Οπότε, η λογική είναι να δημιουργηθεί μια προπονητική κουλτούρα η οποία θα συνεχίσει, γιατί πρέπει να βλέπουμε και την επόμενη μέρα. Να πάει και λίγο αναλογικά δηλαδή. Ακριβώς. Και δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο παικτικά το πώς θα υπάρχει η επόμενη μέρα του αγωνιστικού τμήματος του συλλόγου, αλλά και η επόμενη μέρα της ακαδημίας, ίσως η επόμενη μέρα και σε διοικητικό επίπεδο, πώς θα βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι θα αγαπάνε το μπάσκετ του Πανιωνίου. Κώστα, για να κλείσουμε με την ομάδα παιδών, είπατε και εσείς ότι προέρχεστε από ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, εκείνη τη μεγάλη νίκη μέσα στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό, σε ένα παιχνίδι που έσπασε καρδιές πραγματικά, κρίθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Όμως, αυτή η νίκη πόσο σημαντική είναι και για τη συνέχεια, αλλά και τι δίνει στα παιδιά, τι εμπειρίες παίρνουν δηλαδή με μια τέτοια νίκη? Το μόνο που δίνει αυτή η νίκη, γιατί ουσιαστικά είναι ενός πόντου, είναι ένα ψυχολογικό βαντάζ. Δεν νομίζω ότι δίνει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, απλά δίνει ένα ψυχολογικό βαντάζ ότι η ομάδα κέρδισε εκτός έδρας τον βασικό διεκδικητή, έτσι, για να περάσει την επόμενη φάση. Καλώς κακώς, πρέπει να πάρουμε όλα τα επόμενα παιχνίδια. Έτσι. Δηλαδή, αν χάσουμε με δύο πόντους, για παράδειγμα, στην έδρα μας, δεν μετράει τίποτα. Οπότε, εμάς μας ενδιαφέρει αρχές γερωμένες από το αυριανό παιχνίδι που παίζουμε εκτός έδρας με τον Κρόνο, και αυτό είπαμε στα παιδιά μετά το δύο μέρες μετά το παιχνίδι, στην πρώτη συνάντησή μας. Είναι ότι πρέπει να ξεχάσουμε το μάτς με τον Ολυμπιακό. Πρέπει να πάμε βήμα-βήμα. Υπάρχουν άλλοι πέντε τελικοί. Πρέπει να δούμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Κάτι που τους είπα και το πιστεύω ακράτα είναι που καμιά φορά μετά από μεγάλη νίκη έρχεται η μεγάλη ήττα. Οπότε αυτό λίγο πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της χαλάρωσης, έτσι. Ακριβώς. Οπότε προσπαθούμε λίγο να είμαστε όσο γίνεται πιο μαζεμένοι, ταπεινοί και να κοιτάξουμε κάθε παιχνίδι χωρίς να υποτιμήσουμε κανένα αντίπαλο. Να μπορέσουμε να το κερδίσουμε. Έχουμε ακόμα περίπου 10-15 μέρες για να παίξουμε τον Ολυμπιακό. Οπότε πρώτα μας ενδιαφέρει να μεσολαβούν τρία παιχνίδια πριν από αυτό το παιχνίδι. Ήταν πάντως και μια νίκη χαρακτήρα, έτσι. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήταν μπροστά ο Ολυμπιακός και με ένα πολύ καλό τέταρτο δεκάλεπτο Πανιώνιος. Ήταν περίεργο παιχνίδι. Ναι. Ξεκινήσαμε πολύ καλά στο πρώτο δεκάλεπτο, μετά κολλήσαμε επιθετικά. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ στο τέλος του ημιχρόνου με 6-7 πόντους. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου, πάλι ενώ μπορέσαμε λίγο να ισορροπήσουμε το μάτς γύρω στο 25, πάλι ήμασταν πίσω 7 πόντους, αν θυμάμαι καλά. Και ήταν αυτό που είπατε, ήταν μια νίκη χαρακτήρα. Κατάφεραν τα παιδιά και γυρίσαν το μάτς Τούμπα από σημείο 7, περάσαμε και συν 4 στο τέλος. Εντάξει, δεχτήκαμε στην πρώτη τελευταία επίθεση ένα τρίποντο μαρκαρισμένο και πήγε στον πόντο. Ίσως δηλαδή, αν είχαμε προσέξει μια-δύο λεπτομέρειες, ίσως είχαμε μια καλύτερη διαφορά. Αλλά όπως σας είπα, αυτό που μετρά είναι η νίκη ψυχολογίας. Δείξαμε δηλαδή ότι παρόλο που τα κορνιά του Ολυμπιακού δεν μας ταιριάζαν, δηλαδή ήταν εμφανές από το βίντεο, όποιος μπορεί να δει το παιχνίδι, ότι υπολοιπόμαστε υψομετρικά. Δείξαμε ότι αυτό το τζαβαντάζ με την προσπάθεια και την επιμονή των παιδιών και τη δουλειά το υπερκαλύψαμε. Και αύριο έχουμε παιχνίδι με τον Κρόνο. Ναι, έτσι. Ναι. Δύσκολο παιχνίδι, περίεργο γι' αυτό. Διαφορετικού χαρακτήρα, βέβαια. Διαφορετικού χαρακτήρα. Ο Κρόνος είναι μια αξιόμαχη ομάδα, η οποία τρέχει, πιέζει. Δεν είναι εύκολο μάτς. Δηλαδή πρέπει να παρουσιαστούμε πολύ σοβαροί από το πρώτο δευτερόλεπτο.
Και σε αυτά τα παιχνίδια δεν πρέπει να δίνεις τον αντίπαλο, όταν πλέον περνάς στην πρώτη θέση, όλοι θέλουν να σε κερδίσουν. Ακριβώς, ναι. Οπότε λοιπόν πρέπει από το πρώτο δευτερόλεπτο να δείξεις τον αντίπαλό σου ποιος είναι το αφεντικό, να το πούμε εισαγωγικά. Οπότε δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό, είναι το ξεκίνημα να μπούμε πάρα πάρα πολύ σοβαροί. Στόχος να πούμε πως είναι η κατάληψη της πρώτης θέσης, δεν υπάρχουν play-off τίποτα, φέτος. Όχι, όχι. Η πρώτη θέση δίνει απευθείας εισιτήριο μία θέση. Στο Πανελλήνιο, μία στα τελικά. Μία θέση για να περάσουμε στην τελική φάση. Και είναι ο μεγάλος στόχος του, του Πανιωνίου. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διαλυματάκι 2 λεπτά και επανερχόμαστε να μιλήσουμε λίγο για την ανδρική ομάδα πριν σας αποδεσμεύσουμε, γιατί έχετε και τις προπονήσεις και τις υποχρεώσεις. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, είμαστε πάντα εδώ στην εκπομπή Πρωτοσκόρ. Ανδρέας Λεκάκης στο μικρόφωνο και καλεσμένοι μου ο υπεύθυνος Ακαδημιών Μπάσκετ του Πανιωνίου, ο κύριος Νίκος Κοπτιάς, και ο κύριος Γιώργος Μπιτζάνης, ο προπονητής της ανδρικής ομάδας και της ομάδας παιδών. Είπαμε αρκετά για το μοντέλο της λειτουργίας των Ακαδημιών. Είπαμε για την πορεία της ομάδας παιδών στο πρωτάθλημα της Σκανά, για τα παιχνίδια που έδωσε αλλά και τα παιχνίδια που θα δώσει. Λοιπόν, να πάμε λίγο να συζητήσουμε τώρα προς το τέλος της κουβέντας μας και για την ανδρική ομάδα, γιατί όπως είναι και λογικό, όπως είναι και φυσικό, είναι και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του κόσμου ως προς την ομάδα των ανδρών. Ξέρουμε ότι έγινε την περασμένη Τετάρτη μια συνάντηση, όπου εκεί συζητήθηκαν κάποια πράγματα για την επόμενη μέρα της ομάδας ανδρών με τον κόσμο του Πανιωνίου. Θέλετε να μας δώσετε έτσι μια ιδέα τι έγινε σε εκείνη την συνάντηση, τι συζητήθηκε με λίγα λόγια? Ουσιαστικά, αποτυπώνοντας την κατάσταση μετά την πτώση της ομάδας τον περασμένο Σεπτέμβριο από την Α1 στην Β' Εθνική, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι πέρα από το αγωνιστικό ζήτημα και πρόβλημα που έπρεπε να έχει λυθεί, ο Πανιώνιος χρειάζεται ενίσχυση και περιφερειακά, στο επίπεδο των φίλων του, στο επίπεδο των ανθρώπων που ασχολούνται και βοηθάνε το Σύλλογο.
Συνεπώς έγινε μια πρώτη συνάντηση την περασμένη Τετάρτη, η οποία ευελπιστούμε ότι θα επαναληφθεί πιθανότατα και μέσα σε την επόμενη εβδομάδα, που σκοπό έχει να ενημερώσει καταρχάς τον κόσμο που ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει και ποιο είναι το πλάνο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, αλλά και να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο του Πανιωνίου για να αρχίσει να πλησιάζει πιο κοντά στην ομάδα και να την ενισχύσει με όποιο τρόπο μπορεί. Ξέραμε ότι για τους δικούς τους λόγους και οργανωμένοι οπαδοί του Πανιωνίου απήχανε από τα παιχνίδια της ανδρικής ομάδας τελευταία. Τώρα έχετε συζητήσει καθόλου γι' αυτό? Είναι πρόθυμοι, αν ανοίξουν φυσικά τα γήπεδα, να είναι πάλι δίπλα στην ομάδα? Έχουν αλλάξει πλέον συνθήκες? Βλέποντας τη θετική πλευρά των πραγμάτων, ένα από τα καλά πράγματα που προκύπτουν το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι μια σχετική συσπήρωση του κόσμου. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε αρχίσει και συνειδητοποιούμε ότι υπήρχαν διάφορα προβλήματα στο παρελθόν, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε, να τα ξεπεράσουμε και να δούμε την επόμενη μέρα. Να δούμε πώς θα ενισχύσουμε τον σύλλογο, πώς θα βοηθήσουμε την πορεία από εδώ και μπρος και πώς βέβαια θα αποφύγουμε κάποια στιγμή και τα ίδια λάθη του παρελθόντος. Mm-hmm. Οι οργανωμένοι οπαδοί είναι σαφέστατα ένα πάρα πολύ δυναμικό κομμάτι, πολύ σημαντικό κομμάτι σε αυτή την κατεύθυνση και είναι ενεργοί στην όλη προσπάθεια. Mm-hmm. Κούτς, είπατε και εσείς προηγουμένως ότι έχουν ξεκινήσει οι προπονήσεις στην ανδρική ομάδα, δοκιμάζονται και κάποιοι παίχτες. Μιλήστε μας λίγο με περισσότερες λεπτομέρειες για το σχεδιασμό της ανδρικής ομάδας αυτή τη στιγμή. Ναι, ουσιαστικά έχουμε αποφασίσει να κινηθούμε σε τρεις κατευθύνσεις, πολύ συγκεκριμένες. Η πρώτη κατεύθυνση είναι να στελεχώσουμε το βασικό κορμό της ομάδος με παιδιά νέα, ταλαντούχα, που ταιριάζουν στο αγωνιστικό στυλ που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Ένα αγωνιστικό στυλ έτσι γρήγορο, αθλητικό, μια φρέσκια ομάδα, έτσι. Παιδιά τα οποία έχουν εμπειρία και από την κατηγορία, ενδεχομένως έρχονται από κάποια κατηγορία πιο κάτω και έχουν προοπτική έτσι να ανέβουν και με τον Πανιώνιο, αλλά και έχουν προοπτική να παίξουν σε ένα ψηλότερο επίπεδο. Αυτός είναι ο ένας πυλώνας και είναι μάλλον και ο βασικός που αυτή την περίοδο τη συγκεκριμένη ψάχνουμε να βρούμε παιδιά με αυτή την κατεύθυνση. Η δεύτερη κατεύθυνση, η οποία θα θεωρούμε ότι θα έρθει προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, είναι να στελεχώσουμε την ομάδα με 2-3 παιδιά τα οποία είναι πιο έμπειρα, έχουν καλύτερες παραστάσεις στη Β' Εθνική και ενδεχομένως και από την Α2 να μπορέσουμε να τα φέρουμε στην ομάδα να κρατήσουν κατά κάποιο τρόπο έτσι εισαγωγικά την ομάδα σε δύσκολες στιγμές και με ποιότητα που αναφυσβήτητα πρέπει να διαθέτουν. Ο τρίτος πυλώνας είναι αυτός ο οποίος συζητήσαμε προηγουμένως και συνδυάζω έτσι την κουβέντα όσον αφορά τις παιδικής ομάδες, της εφηβικής και κατά συνέπεια της ανδρικής, είναι ότι τα παιδιά τα οποία θα τελειώσουν φέτος τη χρονιά στην παιδική ομάδα και θα ανέβουν στην εφηβική και ενδεχομένως κάποια παιδιά που προϋπάρχουν στην εφηβική, θα κάνουμε κάποια επιλογή παιχτών, τα οποία τα παιδιά αυτά θα τα ανεβάσουμε στην πρώτη ομάδα με σκοπό να μας βοηθήσουν, να τα βοηθήσουμε και τεχνικά, έτσι ώστε να μπορούμε να πάρουμε κάτι μέσα στη χρονιά από αυτά. Ενεργά να πάρουμε, όχι απλά αυτό που είπα προηγουμένως, να τα έχουμε στην προπόνηση ή να κάθονται στον πάγκο ή για να λέμε ότι είμαστε πολλά άτομα. Όχι, αυτό δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση. Αυτό θεωρώ θα βοηθήσει και τα παιδιά, θα βοηθήσει και την ομάδα και θα δώσει και ένα όραμα στα παιδιά τα οποία έρχονται από πίσω να προσπαθήσουν, αν θέλετε, γιατί η ύψιστη τιμή είναι να μπορείς να παίζεις στην πρώτη ομάδα. Mm-hmm. Έτσι. Να έχουν ένα όραμα, να βελτιωθούν, να προσπαθήσουν περισσότερο, έτσι ώστε να μπορέσουν κάποια στιγμή να έρθει η δική τους σειρά για να στελεχώσουν την ομάδα. Νομίζω δεν υπάρχει άλλος δρόμος έχοντας υπόψη έτσι τη γενικότερη κατάσταση που υπάρχει στο ελληνικό μπάσκετ, τη δυσκολία, την οικονομική λόγω κορονοϊού και όλα τα σχετικά. Νομίζω είναι ο πιο ασφαλής και ο πιο σίγουρος δρόμος αυτός.
Επομένως, υπάρχει η περίπτωση να δούμε στην αντρική ομάδα να παίρνουν εμπειρίες και παίχτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή ακόμα και στην ομάδα παιδών, έτσι. Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτοί δηλαδή τα παιδιά που τελειώνουν παιδικό και ανεβαίνουν από του χρόνου, δηλαδή σε λίγους μήνες ουσιαστικά στην εφηβική ομάδα να παίξουν την πρώτη χρονιά, ή κάποια παιδιά που προϋπάρχουν στην εφηβική και θα παίξουν την τελευταία τους χρονιά, ναι, θα κάνουμε κάποια επιλογή για να ανεβάσουμε παιδιά. Και είμαστε χαρούμενοι διότι βλέπουμε έτσι και στις προπονήσεις ότι υπάρχουν παιδιά, δηλαδή υπάρχουν ταλέντα από κάτω, τα οποία αν δουλευτούν σωστά μπορούν να είναι το αύριο του Πανιωνίου. Έχετε καταλήξει πάνω κάτω σε ποιους παίχτες από την παιδική και από την εφηβική ομάδα μπορείτε να στηριχτείτε για την ανδρική ομάδα? Υπάρχουν κάποια ονόματα. Δεν θέλω όμως έτσι λίγο να. Γιατί θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Να δούμε έτσι τη γενικότερη εικόνα των παιδιών. Σε τι ποσοστό πάνω κάτω θα είναι η στελέχωση της ανδρικής ομάδας από παίκτες των ακαδημιών? Θα εξαρτηθεί με τις μεταγραφές που θα κάνουμε όσον αφορά τον βασικό κορμό, αυτό που είπα, τον πρώτο πυλώνα. Ναι. Και θα δούμε και την εξέλιξη των παιδιών μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή, καλώς κακώς έχουμε ακόμα αρκετά παιχνίδια. Μακάρι να πάρουν όλα καλά, να συνεχίσουμε και στην τελική φάση. Ξέρετε, και τα παιδιά πλέον έχουν αρχίσει και, όπως είπε και ο κύριος Κοψιάς, δεν είναι όπως πριν από 15-20 χρόνια λέγαμε «Α, παίζω μπάσκετ, παίζω ποδόσφαιρο». Πλέον υπάρχουν φροντιστήρια, μαθήματα, σχολές, πολλά πράγματα. Τα παιδιά είναι φορτωμένα με πολλές υποχρεώσεις. Θέλουμε τον μπάσκετ να είναι προτεραιότητά τους, αλλά καλώς ή κακώς πρέπει όλα να τα συνδυάσουμε. Οπότε είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, οπότε θα κάνουμε υπομονή να δούμε όταν έρθει η ώρα της έναρξης της προετοιμασίας γύρω στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Να δούμε ποια είναι η ασφαλής επιλογή. Όσον αφορά την απόκτηση έμπειρων παικτών, έχετε καταλήξει σε κάποιους στόχους? Όχι αυτή τη στιγμή, διότι σας θυμίζω ότι το πρωτάθλημα της Α2 ουσιαστικά ακόμα τρέχει. Τώρα, ναι, ολοκληρώνεται. Υπάρχει μια τάση των παιδιών, των οποίων και λόγω κορονοϊού συνέβη αυτό, τα οποία μείναν έξω είτε στη Β' Εθνική, είχαν κάποιο καλό όνομα, είτε κάποια παιδιά παίζουν στην Α2, να θέλουν να κρατηθούν στην Α2. Απ' την άλλη, το όνομα του Πανιωνίου είναι Δέλεαρ, για ένα παιδί να κατέβει, ας το πούμε, από την Α2 να παίξει στη Β' Εθνική. Σας λέω όμως από εμπειρία ότι τα παιδιά θα περιμένουν λίγο να δουν ποιες είναι, να τελειώσει το πρωτάθλημα της Α2, να γίνει ένα ξεκαθάρισμα, ποιοι θα μείνουν στην Α2, ποιοι θα μείνουν. Γιατί πολλές ομάδες, κανείς δεν πέφτει, αλλά ξέρετε, κάποιες ομάδες λόγω κρίσης μπορεί να μην καταφέρουν να παίξουν στην Α2. Ναι. Οπότε θα κάνουμε λίγο υπομονή, είμαστε σε επαφή με αρκετούς ανθρώπους. Η βασική μας προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να ολοκληρώσουμε τον κορμό. Mm-hmm. Το κορμός είναι αυτό που προείπα. Νέα παιδιά, φρέσκα, με εμπειρίες από την κατηγορία, τα οποία μπορούν να μας δώσουν αυτό το οποίο θέλουμε να παίξουμε. Με τι στόχους θα μπει ο Πανιώνιος του χρόνου στη Β' Εθνική? Καλή ερώτηση. Δύσκολη. Είναι οι συνθήκες δύσκολες και περίεργες. Θα έλεγα ότι ο Πανιώνιος, όπου και αν βρίσκεται, πρέπει να πρωταγωνιστεί. Mm-hmm. Να πούμε ότι έχουμε τη δαμόκλειο σπάθη και ότι πρέπει σώνει και καλά να ανέβουμε στην Α2, δεν το λέμε, ειδικά υπό τις παρούσες συνθήκες. Από την άλλη, η παρουσία μας θα είναι σε κάθε περίπτωση πρωταγωνιστική. Το στοίχημα, το πρώτο στοίχημα εδώ δεν είναι το βαθμολογικό. Το πρώτο στοίχημα είναι αυτός ο κορμός της ομάδας, για τον οποίο μίλησε ο coach αρκετές φορές, να μας δώσει το όραμα για την επόμενη μέρα. Να δημιουργηθεί δηλαδή μια κρίσιμη βάση, η οποία θα συνεχίσει και θα αποτελέσει τη συνέχεια του Πανιωνίου και στα επόμενα πρωταθλήματα. Συνεπώς, αυτό νομίζω είναι που θα μας απασχολήσει περισσότερο. Από την άλλη, βέβαια, και σε αγωνιστικό επίπεδο, πιστεύω ότι θα είμαστε από τους πρωταγωνιστές της κατηγορίας. Δύο πράγματα που θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό το σημείο είναι ότι επειδή μίλησαμε αρκετά για την προσθήκη των παιδιών από την Ακαδημία στην Αντρική Ομάδα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπουν με ελεγχόμενο τρόπο, να μην καούν. Ακριβώς. Δεν πρόκειται δηλαδή να ρίξουμε παιδιά στη θάλασσα με τους καρχαρίες, κολυμπήστε, αλλιώς θα σας φάνε. Οποιαδήποτε προώθηση παιδιών της Ακαδημίας θα γίνει με ελεγχόμενο τρόπο και θα γίνει με τη λογική της συμμετοχής. Θα πρέπει να βρεθεί κατάλληλη ισορροπία δηλαδή. Ακριβώς. Παιδιά που είναι έτοιμα και που θα μπορούν να παίξουν πραγματικά, να συμμετέχουν, αυτό που λέει ο coach συνέχεια στα παιδιά, ότι ο μεγαλύτερος με το μικρότερο έχει
τις ίδιες ευκαιρίες συμμετοχής. Είναι καθαρά αγωνιστικό το ζήτημα. Το δεύτερο που οφείλω να πω είναι ένα ευχαριστώ στα παιδιά τα οποία συμμετείχαν στην αντρική ομάδα της περασμένης σεζόν. Ήταν μια πολύ περίεργη σεζόν. Ήταν μια πολύ περίεργη ομάδα την οποία φτιάξαμε, γιατί κληθήκαμε να γίνει μέσα σε μία εβδομάδα. Και κάποια παιδιά μπήκαν μπροστά, γιατί ξέρετε και η φανέλα του Πανιωνίου είναι δέλερα, αλλά είναι και βαριά φανέλα. Και βαριά, βέβαια. Με μηδενική προετοιμασία, τρεις προπονήσεις κλήθηκαν να παίξουν παιχνίδια, βαριές ήττες. Ψυχολογικά υπήρχε αρκετή πίεση σε όλους. Ναι, δεν ήταν κάτι εύκολο. Δεν ήταν κάτι εύκολο, όχι. Και το ξέραμε, αλλά ήταν ένα αναγκαίο κακό, ένα πικρό ποτήρι που έπρεπε να το πιούμε όλοι. Αλλά τους οφείλεται ένα σεβασμός για την προσπάθεια που έκαναν να τιμήσουν την ομάδα και να τη στηρίξουν σε μια δύσκολη περίοδο. Ναι. Πάντως, Κότσου, νομίζω ότι το θετικό είναι ότι έχετε ένα αρκετά ικανοποιητικό διάστημα μπροστά σας για το σχεδιασμό και δεν θα γίνουν όλα την τελευταία στιγμή όπως έγιναν πέρσι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει τώρα σε καλή περίοδο και σε συνδυασμό με τις προπονήσεις του παιδικού. Όπως σας είπα, έχουμε ξεκινήσει, κάνουμε τα λεγόμενα draft, ας το πούμε, 3-4 φορές την εβδομάδα. Έχουμε καταλήξει, έχουμε κάποιο πλάνο στο μυαλό μας. Θεωρώ ότι τις επόμενες 10 μέρες οι στόχοι θα γίνουν έτσι λίγο πιο συγκεκριμένοι και φαντάζομαι θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε και σε κάποιες ανακοινώσεις. Ναι, αναμφισβήτητα. Είναι αλλιώς να ξεκινάς στο Σεπτέμβριο, αυτό που είπε ο Νίκος, να φτιάξει μια ομάδα σε μια εβδομάδα, και είναι αλλιώς να ξεκινάς από τον Ιούνιο, παρόλο που υπάρχει η πανδημία, έτσι να μπορείς να φέρεις κάποια παιδιά να τα δεις, έτσι να βγάλεις πιο ασφαλή συμπεράσματα για να ολοκληρώσεις το ρόστερ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εγώ εύχομαι οι στόχοι σας να πραγματοποιηθούν, οι στόχοι που έχετε θέσει, το project της Ακαδημίας να κυλήσει με έναν πολύ καλό, με έναν επιτυχημένο τρόπο. Καλή επιτυχία στην ομάδα παιδών, στις αγωνιστικές υποχρεώσεις που απομένουν και μακάρι να προκριθεί και στα τελικά του Πανελληνίου. Καλή επιτυχία στο σχεδιασμό της ανδρικής ομάδας και μακάρι να έχουμε του χρόνου μια ομαλή σεζόν πάνω απ' όλα και να είμαστε όλοι υγιείς και όλα τα άλλα σε συνέχεια έρχονται και οι επιτυχίες και όλα τα υπόλοιπα έπονται. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που ήσασταν εδώ παρέα. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας αποδεσμεύω για να πάτε και στην προπόνηση και στις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Ήταν ο υπεύθυνος Ακαδημιών Μπάσκετ Πανιωνίου μαζί μας ο κ. Νίκος Κοψιάς και ο προπονητής της αντρικής ομάδας και της παιδικής ομάδας ο κ. Γιώργος Μπιτζάνης. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά και εμείς θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.